Κυρία Κολλιού, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, ναι, και στους συνεργάτες. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας και από εσάς και από τον κυβερνόντον. Αύριο τι θα ανακοινωθεί? Ναι, κοιτάξτε, δεν θα ήταν φρόνιμο να πούμε τι θα ανακοινωθεί αύριο, διότι τα τελικά συμπεράσματα και αποφάσεις οι αυριανές θα βασιστούν στα τελευταία δεδομένα της στιγμής. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω σήμερα ακριβώς τι θα ανακοινωθεί αύριο. Ναι. Περιγράψτε μας λίγο τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Το ρεπορτάζ λέει διάφορα και βεβαίως, αλλά εσείς ήσασταν εκεί. Μιλήσατε και με τον Υπουργό Υγείας και με τον Πρόεδρο και με τους συναδέλφους σας. Άρα μπορείτε να μας περιγράψετε από πού προκύπτουν οι προβληματισμοί οι οποίοι θα αξιοποιηθούν και θα αξιολογηθούν? Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, με βάση την αθρηστική επίπτωση, εκείνο το οποίο έχουμε είναι ότι η ΠΑΦΟΣ έχει τη μεγαλύτερη μείωση σε αθρηστική επίπτωση, σε νέα περιστατικά, δηλαδή ανά 100.000 κατοίκους, και την βάζει, αυτό το πράγμα την καθιστά σε καλύτερη θέση από κάθε άλλη επαρχία. Η Λεμεσός έχει παρουσιάσει σταθεροποίηση προς ελαφριά μείωση μετά από τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν. Είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησαν τα μέτρα, αλλά ακόμα είναι στη χειρότερη θέση ακόμα από όλες τις επαρχίες. Και μετά έχουμε τις υπόλοιπες τρεις επαρχίες, τις οποίες δεν επιβλήθηκε το μερικών απαγορευτικών. Αυτές οι επαρχίες έχουν αύξηση των περιστατικών τους. Αμόχος τους περισσότερο και από τις άλλες. Ναι. Επομένως, βέβαια, δεν είναι ταχείες αυξήσεις αυτές. Δεν είναι απότομη αύξηση δηλαδή. Είναι μια σταθερή, με μικρό ρυθμό αύξηση, αλλά αύξηση, έτσι, κανονική αύξηση των περιστατικών τους. Πιστεύετε, κυρία Κολλιού, πως θα ήταν πρέπον και φρόνιμο να προχωρήσουμε και πάλι σε τοπικά lockdown ή σε οριζόντια μέτρα? Θέλω να ολοκληρώσω την κατάσταση. Παρακαλώ. Όπως είναι σήμερα. Εκείνο που βασιζόμαστε, βέβαια, δεν είναι μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, των νέων κρουσμάτων, γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, εξαρτάται και από το πόσα δείγματα παίρνεις. Δηλαδή, τώρα που έχουν υπερδιπλασιαστεί τα δείγματα που λαμβάνουμε, είναι και λίγο λογικό να βλέπουμε τα διπλάσια από ό,τι ήταν προηγουμένως. Όμως, ένας δεύτερος παράγοντας, μια δεύτερη παράμετρος πάνω στην οποία βασιζόμαστε, είναι το ποσοστό των θετικών δείγματων. Δηλαδή, από αυτά που στέλνουμε, τις 6.000 PCR για PCR, πόσα από αυτά καθημερινά βγαίνουν θετικά? Αυτό το ποσοστό φαίνεται ότι πέφτει, που είναι και αυτό μια βελτίωση. Να και κάτι παρήγορο. Ναι, ναι, πραγματικά. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι πιο αξιόπιστο από την αθρηστική επίπτωση. Mm-hmm. Διότι αυτό δεν εξαρτάται από τον αριθμό των δείγματων που στέλνουμε. Και φαίνεται ότι αυτό, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα, έχει πέσει σημαντικά κάτω από το 4%. Άρα αρχίζει μια φθήνουσα πορεία στην αναλογία θετικών τεστ ανά συνόλου τεστ. Επί συνόλου τεστ που στέλνονται με PCR, έτσι, δεν μπλεκόμαστε με τα. Από την πολλή συγκίνηση μας φύγαν και οι πένες. Επομένως, ο τρίτος παράγοντας τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη για να αξιολογήσουμε μια κατάσταση είναι ο αριθμός των εισαγωγών και στα νοσοκομεία αλλά κυρίως στις εντατικές. Γιατί αυτό δείχνει το βάρος, το στρες το οποίο δέχεται το σύστημα υγείας σαν συνέπεια των περιστατικών μας. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά αυτόν, τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι προηγουμένως. Έχουμε φτάσει τους 15 σαν εισαγωγή στην εντατική. Mm-hmm. Παλιά είχαμε βάλει σαν όριο το 14 για να θεωρούμε ότι είμαστε σε κόκκινες γραμμές και ότι πρέπει να λαμβάνονται πιο αυστηρά μέτρα. Και σίγουρα και το γεγονός ότι αυξάνουν οι επαρχίες είναι ένα σημάδι που μας λέει ότι δεν πρέπει να επαναπαύεστε. Ανεξαρτήτως με το αν έρχονται Χριστούγεννα ή όχι. Τώρα, υπήρξαν και απόψεις στην Επιτροπή για να γίνει έναν καθολικό lockdown για 2 εβδομάδες και μετά να το χαλαρώσουμε. Παρ' όλα τα αυτά όμως φαίνεται ότι αυτό δεν είναι πολύ εύκολο εφαρμόσιμο. Γιατί δεν μπορεί να χαλαρώσει εύκολα ένα γενικό lockdown σε 2 εβδομάδες. Επομένως, από ό,τι φαίνεται όμως, κυρία Κολλιού, επιτρέψτε μου για την τοποθέτηση, από ό,τι φαίνεται ούτε το τοπικό lockdown δούλεψε και πολύ. Εγώ νομίζω δούλεψε. Δούλεψε, διορθώστε, αν κάνω λάθος, ναι.
Βεβαίως δουλέψαν. Εγώ πιστεύω ότι μόνο τα lockdown μεταξύ μας δουλεύουν πραγματικά αποτελεσματικά. Μπορεί στη Λεμεσό να μην δούλεψε όσο θα θέλαμε στη Λεμεσό, αλλά και πάλι τα στοιχεία που έχουμε είναι μείωση στα περιστατικά. Ενώ προηγουμένως κάλπαζαν τα περιστατικά, δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε. Ναι, το γεγονός ότι παρατηρείται μία αύξηση σε Αμόχωστο και σε Λευκοσία, όμως αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό λέγει ότι εκεί δεν έχει επιβληθεί lockdown, εκεί έχουν επιβληθεί απλά απαγορεύσεις, στοχευμένες απαγορεύσεις, οι οποίες φαίνεται ότι δεν δούλεψαν και πολύ. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι οι επαρχίες στις οποίες επιβλήθηκαν έστω και αυτόν τον μερικό lockdown που έγινε, έχουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ σαν ρυθμός περιστατικών από τις άλλες. Τώρα για την περίπτωση της Λευκοσίας ειδικά, και η επιδημιολογική ομάδα και η κυβέρνηση έχουν γίνει δέκτες έτσι, και κριτικής και ανησυχίας κυρίως, γιατί για πολύ λιγότερα κρούσματα και με ρυθμό μετάδοση στην Πάφο για παράδειγμα, κλείσατε εκεί την πόλη, ενώ στη Λευκοσία είναι η οικονομική δραστηριότητα και η ένταση και οι μετακινήσεις που εμποδίζει την κυβέρνηση να πάρει τέτοια μέτρα. Κοιτάξτε, όταν αποφασίστηκε το lockdown πριν 15 μέρες, η Λευκοσία δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση. Ήταν πολύ καλύτερη, έτσι. Και σιγά σιγά εμφανίστηκαν μετά τα γυροκομεία, εμφανίστηκαν μαζεμένα περιστατικά, τα οποία ανέβασαν τα περιστατικά της Λευκοσίας. Ναι. Όμως το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να επιβάλλεις ένα γενικευμένο lockdown. Δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, δηλαδή, εν ώψη Χριστουγέννων. Κατανοητό. Θεωρούμε ότι μας παίρνει να επιβληθούν εναλλακτικά μέτρα, στοχευμένα όμως πάρα πολύ. Ναι, όσο αφορά τα σχολεία, κυρία Κολιού, τι να αναμένουμε? Γιατί μας στέλνουν μηνύματα και δεκάδες γονείς που δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα σχολεία. Νομίζω να περιμένουμε μέχρι αύριο και όλα θα γίνουν... Υπάρχει περίπτωση να κλείσουν κάποιες βαθμίδες? Υπάρχει και αυτό, και αυτό ετέθηκε προς συζήτηση και υπάρχει μια πιθανότητα. Αλλά εγώ νομίζω καλύτερα να περιμένουμε μέχρι αύριο. Φανταζόμαστε γιατί ότι έχει βάση. Θα συζητηθούν όλα αυτά τα οποία λέμε σφαιρικά πλέον και θα παρθούν. Φανταζόμαστε, κυρία Κολιού, ότι έχει βάση και η συζήτηση να κλείσουν λίγο νωρίτερα τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων, ώστε να δοθεί ένα μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό θα μπορούσε σε βαθμίδες όμως, οι οποίες μπορούν να κάνουν με ασφάλεια μαθήματα από το με διαδικτυακά βασικά. Λύκεια και γυμνάσια, παραδείγματος χάρη. Είναι όλα μέσα στις σκέψεις, ναι, αλλά θα δείτε μέχρι αύριο. Περιμένετε ακόμα λίγο, γιατί σας λέω μπορεί αυτά που συζητούμε τώρα να αλλάξουν μέχρι να ανατραπούν. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό καλύτερα να μην λέμε προβλέψεις ή σκέψεις, εν πάση περιπτώσει, αλλά γενικά κινούμαστε σε αυτές τις γραμμές. Πότε μπαίνει η τελική σφραγίδα σε αποφάσεις? Απόψε, αύριο το πρωί? Πότε ακριβώς? Αύριο το μεσημέρι? Αύριο, μετά τη συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο. Μάλιστα. Άρα είναι ρευστά και υποδιαμόρφωση. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κολιού. Να είστε καλά.